Και φτεδάκια. Θυμίζουν παιδική ηλικία, θυμίζουν εκδρομή. Και είναι ίσως από τα φαγητά της μαμάς αυτό που τρώγαμε όλοι, ακόμη και οι πιο μίζεροι. Η νέα γαστρονομία έχει ανανεώσει και τον κλασικό κεφτέ. Τον έχει φτιάξει με διαφορετικά υλικά, με καινούργιες τεχνικές. Ο Μιχάλης Ντουνέτας είναι σήμερα μαζί μας για να μας φτιάξει δύο διαφορετικά κεφτεδάκια. Η κουζίνα είναι ένας χώρος που είναι active, ιδιαίτερα σε ένα καλό εστιατόριο. Όλα γίνονται αλαμινού την τελευταία στιγμή. Είναι σαν να κάνεις κάτι στην τηλεόραση, στον αέρα, και μπορεί να γίνει λάθη. Θυμάμαι μία φορά είχαμε ένα μενού με ζωντανές πέστροφες, αλλάξαν το νερό, τις βάλαν σε κουβάδες για να πλύνουν τις δεξαμενές, οι πέστροφες πεθάνανε. Θεωρώ ότι μία κορυφαία στιγμή ήταν όταν εξέδωσα ένα βιβλίο. Το εξέδωσα με σκοπό να μεταλαμβαδεύσω τη γνώση τόσων χρόνων που είχα στη μαγειρική. Η μαγειρική, όταν την κάνουμε στο σπίτι, είναι ένα χόμπι. Πρέπει να μπαίνουμε λοιπόν με χαλαρότητα στον χώρο της κουζίνας και να απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε. Μιχάλη μου. Καλώς σας βρήκα καταρχήν. Καλώς το ναι. Τι να σε φιλήσω. Ο Μιχάλης Ντουνέτας, που μπορεί να τον ξέρετε από την πορεία του στα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, μια που είναι από τους πρώτους που ανανέωσαν την ελληνική κουζίνα, της έδωσε μια νέα άβρα. Προσπαθήσαμε. Ο Μιχάλης, τότε που ακόμη τα τηλεοπτικά παιχνίδια και τα reality δεν ήταν μόδα, ήταν από τους πρώτους που συμμετείχε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, στην κουζίνα Λοταχός, έτσι. Για πόσα χρόνια, ήσουν για αρκετό για καιρό. Τρία χρόνια όσο κράτησε η εκπομπή. Για τρία χρόνια όσο κράτησε η εκπομπή, και σήμερα θα μας κάνεις εκπομπή. Κεφτεδάκια. Σε δύο μοντέρνες εκδοχές ή σε δύο παραλλαγές. Ένα κεφτεδάκι με λαχανικά και ένα κεφτεδάκι με λιαστή ντομάτα και παρμεζάνο και αρωματικά. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν από τα λαχανοκεφτεδάκια. Έτσι. Τα οποία είναι μια ιδανική ιδέα για να καμουφλάρετε τα λαχανικά που δεν τρώνε τα παιδάκια σας. Τα κάνετε κεφτέ, δεν βλέπουν τι έχει μέσα, έτσι. Έτσι, και νομίζω είναι και πρακτικό και νόστιμο. Λοιπόν, τι θα έχουμε ένα βρασμένο πουρέ πατάτας, λίγο ψιλοκομμένο κρεμμύδι, λίγο σκόρδο, λίγο αρακά βρασμένο ή ομό. Θα πάρουμε, θα ψιλοκόψουμε, θα πάρω ένα μαχαιράκι ή θα μου... Να σου φέρω. Το τελευταίο, το μεγάλο, βέβαια, έπρεπε να το υποψιαστώ. Εσείς σεφ μόνο με αυτή τη μάχαιρα κόβετε. Σβάζετε. Πώς σου φαίνεται η κουζίνα μας? Πάρα πολύ καλή και πολύ λειτουργική. Ωραία, λοιπόν, το έβαλες εδώ να ζεσταίνεται. Το έβαλα να ζεσταίνεται. Λίγο ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Παραδοσιακό, σαν τους κεφτέδες, έτσι. Έτσι. Το μοντέρνο ξεκινάει από μία βάση που πρέπει να είναι η παράδοση. Η βάση είναι πάντα κάτι που εκεί χτίζουμε και πρέπει να είναι υπαρκτή. Και εδώ δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, αλλά έγινε ένα τεράστιο λάθος των σεφ γενικότερα στον κόσμο. Ότι η ανανέωση είναι αποδόμηση του παραδοσιακού. Είναι και ένα λάθος καινούριων σεφ ή μαγείρων, ότι μπορούμε να κάνουμε έναν αφρό φασολιών, αλλά πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε και μια φασολάδα. Αυτό λέω, με άλλα λόγια. Με άλλα λόγια, έτσι απλά. Ναι. Θα ψιλοκόψω και λίγο κολοκυθάκι. Λοιπόν, έβαλε ο Μιχάλης εδώ κόκκινη κίτρινη πιπεριά και κολοκυθάκι. Τα κόβω μικρά κυβάκια, καρεδάκια, και μέχρι να κόψουμε αρχίζουμε σιγά σιγά να τσιγαρίζουμε. Ξεκινάς από το κρεμμυδάκι. Ξεκινά από το κρεμμύδι, γιατί πάντα έχει τον περισσότερο χρόνο ψησίματος. Θα προσθέσω την πιπεριά, τα κολοκύθια και τον αρακά. Και λίγο σκόρδο. Το σκόρδο θα το βάλω λίγο πιο μετά. Είναι και ψιλοκομμένο, δεν έχει μεγάλο χρόνο ψησίματος. Τι ωραία που την κάνετε αυτή την κίνηση εσείς, σεφ. Σας θαυμάζουμε εμείς οι νοικοκυρές με αυτές τις κινήσεις που κάνετε. Και πολλές μπορεί να μην θέλουν να μπουν στην κουζίνα ακριβώς γιατί βλέπουν όλα αυτά τα θαυμαστά που κάνουν οι σεφ. Εσείς θα τα κόβετε όπως μπορείτε. Μπορεί να είναι λίγο λιγότερο όμορφο, αλλά γευστικά καμιά φορά. Ποιος θα το δει, βρε Μιχαλάκη μου, τώρα μέσα στον γευτέ το κερδό κρεμμύδι. Πολλές νοικοκυρές, θα φανεί, μαγειρεύουν πολύ πιο νόστιμα. Τα τσιγαρίζουμε λοιπόν αυτά εδώ. Τα λαχανικά είναι από μόνα τους άτονα, άρα πρέπει να βάλουμε κάποια μπαχαρικά, τα οποία να μας δώσουν ένα τόνο στο κεφτεδάκι των λαχανικών. Θα προσθέσω λοιπόν λίγο κάρι, αυτό είναι προαιρετικό, λίγο πάπρικα γλυκιά και λίγο πάπρικα καυτερή. Βάλε μαλατάκι, πιπεράκι, έτοιμος για ανάμιξη. Έτοιμος. Αυτό μπορούμε να το βγάλουμε και να το αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Βάζουμε το μπουρέ της πατάτας. Δηλαδή η πατάτα στην ουσία είναι η βάση. Έτσι, αυτή που η βάση σπίξει, και ο συνδετικός, ναι, ιστός. Ο συνδετικός, έτσι ακριβώς.
Προσθέτουμε τα λαχανικά. Δεν χρειάζεται να ρίξουμε παραπάνω λάδι. Έχουν το λάδι που έχουμε σοτάρει. Και πλέον πάμε να δώσουμε κάποιους τόνους φρεσκάδας. Θα πάρουμε λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Θα χρειαστώ να μου φέρεις και λίγο μαϊντανό. Θα σου φέρω αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ολόκληρο δάσος. Δίνουμε φρεσκάδα, νοστιμιά και σπιρτάδα στο πιάτο μας. Φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, μαϊντανό και άνηθο ψιλοκομμένο. Άρα, έχουμε έτοιμο το μείγμα μας. Αυτό εδώ το κράτησα για να μετά στο πανάρισμα να βάλω και λίγο εκτρά στη γαλέτα για να έχουμε ένα πιο ωραίο χρώμα. Παίρνουμε λίγο παρμεζάνα. Νομίζω ότι 2 δοκά φτάνουν και θα δούμε αν θέλουμε τρίτο. Ανακατεύουμε. Τώρα λέω, γιατί καμιά φορά εμένα μου συμβαίνει, αν μου βγει λίγο νερωτό αυτό το πράγμα, πώς ναι. Το σώζω, κρατάω μια πατάτα. Ή κρατάμε μια πατάτα ή ένα χτεσινό ψωμί, το περνάμε σε ένα μίξερ να γίνει η ψύχα και το ρίχνουμε μέσα και θα απορροφήσει τα υγρά. Σωστό και αυτό. Ή λίγη φρυγανιά, Ή λίγη φρυγανιά, απλά η φρυγανιά πάντα το κάνει πιο σκληρό. Ενώ το φρέσκο ψωμί το κάνει πιο αφράτο. Θες να βάλουμε μήπως το λάδι μας να καίει για να είμαστε έτοιμοι. Να υποθέσω το θες μπόλικο, έτσι. Ναι, όταν λέμε τηγανιτό, είναι, επειδή είμαι και καθηγητής μαγειρικής, σημαίνει, οι Γάλλοι λένε σωτέ, που σημαίνει λίγο σοτάρω λάδι. Σε λίγο λάδι, και τηγανίζω σημαίνει εμβαπτίζω σε μεγάλη ποσότητα λιπαρής ουσίας. Εμείς λίγο το έχουμε... Εσύ το προτιμάς το ελαιόλαδο σε τηγάνι. Ναι, φτάνει όμως, είναι αρκετό γι' αυτά. Για ποιο λόγο σου δίνει και καλύτερο αποτέλεσμα, πέρα το ότι είναι πιο υγιεινός, απέστατα. Το ιδανικό τηγανιτό για μένα είναι ένα μείγμα ελαιόλαδου καλαμποκέλαιο, γύρω στο 50-50. Γιατί το ελαιόλαδο παίρνω τις καλές τα θετικά του, αλλά το καλαμποκέλαιο έχει πιο υψηλό σημείο βρασμού και βγαίνει ένα προϊόν πιο τραγανό. Τα πανάρεις, δηλαδή. Ναι, θα τους κάνω μία κρούστα γιατί... Για να γίνουν πιο τραγανά. Για να γίνουν πιο τραγανά. Παίρνω λοιπόν και το ψιλοκομμένο μαϊντανό που μου περίσσεψε πριν και τον προσθέτω στη γαλέτα για να δώσω και λίγο παραπάνω χρώμα. Πάμε εδώ λοιπόν με τη σειρά αλεύρι, αυγό, γαλέτα. Πρώτα τα περνάς από το αυγό και μετά από τη γαλέτα. Πρώτα από το αλεύρι. Το αλεύρι θα μου κάνει... Τριπλοθωρακισμένα. Έτσι, έτσι. Είναι αυτό που στις σχολές λέμε πανέα λαγκλές. Το ασφαλίζει το αλεύρι. Επειδή μπορεί να βγει και μαλακό και είναι μαλακός ο κεφτές από μέσα και τραγανός απ' έξω. Για να βγει το κεφτεδάκι μας τραγανό και να μην ρουφήξει λάδι μέσα, έτσι, αλλά να γίνει τραγανό απ' έξω και μαλακό μέσα, το πανάρουμε 3 φορές. Πρώτα το περνάμε από αλεύρι, αμέσως μετά από αυγό και αμέσως μετά από γαλέτα. Και αν θέλω μπορώ να το κάνω και σαν πιτάκι, δηλαδή. Πλακέ. Ναι. Είπαμε αυτό, επιλέγω έτσι. Ναι. Σχήμα της επιλογής μου. Νομίζω ότι είναι αρκετά, κάνουμε άλλο ένα. Επίσης είναι τέλεια για να τα πάρουμε στο γραφείο, να τα δώσουμε στο παιδί. Κρύα. Ναι. Είναι μια χαρά. Τρώγονται και είναι και vegetarian. Έτσι. Να πλύνουμε λίγο τα χέρια μας για να συνεχίσουμε. Ναι, γιατί σου μένει περίπου ένα σκεφτό στα δάχτυλα έτσι, αυτό. Έτσι. Με τη χρόνια πείρα και σοφία σου, έχεις κανένα κόλπο να μας πεις πότε είναι έτοιμο το λαδάκι να πέσει ο κεφτές? Επειδή τώρα βλέπω ότι καίει πάρα πολύ, εάν το ρίξω τώρα θα καούνε. Όμως, αν το ρίξω εκτός, θα τηγανιστεί και θα είναι έτοιμο, γιατί η θερμοκρασία παραμένει. Δηλαδή, δεν κάνει να βλέπουμε το λάδι να καπνίζει, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Ωραία. Και πώς ξέρουμε πότε είναι? Παίρνουμε ένα μικρό ή λίγο γαλέτα, ένα κομματάκι ψωμί. Α, και το ρίχνουμε. Το ρίχνουμε μέσα. Ή λίγο αλεύρι. Θα κάνουμε και ένα λίγο μαγειρικό. Δηλαδή θα κάνουμε μία φωλιά παρμεζάνας που είναι εύκολο να την κάνουν οι τηλεθεατές μας. Παίρνουμε λίγο τριμμένη παρμεζάνα, τίποτε άλλο. Ένα αντικολλητικό τηγάνι, τη φωτιά μας. Το ζεσταίνουμε καλά. Το ζεσταίνουμε λίγο. Λοιπόν, όλα αυτά τα εντυπωσιακά που βλέπετε στα εστιατόρια, δείτε πόσο απλά γίνεται. Αυτό συνήθως μας το σερβίρετε εσείς σεφ σαλάτα. Μπορεί να βάλει σαλάτα, μπορεί ρόκα, να βάλει. Παρμεζάνα, μπουρτου, ναι. Περιμένουμε λοιπόν να λιώσει και είναι έτοιμο. Α, κοίτα, αυτό έλειωσε εδώ. Είναι σχεδόν έτοιμο. Βλέπουμε ότι ξεκολλάει. Είναι έτοιμο.
τέλεια, δεν πιστεύω. Ναι, ναι. Κοίτα πόσο εύκολα γίνεται. Το αφήνουμε να κρυώσει. Είναι έτοιμο. Να τα καλαθάκια που μας σερβίρουν τη σαλάτα, την πράσινη σαλάτα στα εστιατόρια. Έλα ρε εσύ, και αυτό μπορώ να το κάνω από την προηγούμενη, ας πούμε. Αυτό η ομορφιά του είναι η φρεσκάδα. Όσο πιο μινούτ γίνεται, τόσο γιατί η παρμεζάν αρχίζει και ταγγίζει. Βασικά αρχίζουν τα έλαια και φεύγουν. Μπορούμε να το κάνουμε από την προηγούμενη, αλλά το ιδανικό είναι πόσο χρόνο ήταν. Στιγμής. Ναι. Καλά, θα το κάνω σήμερα και όλες αυτό. Έχω συγκλονιστεί. Είναι έτοιμο. Παιδιά, είναι έτοιμο. Εγώ. Ναι. Okay. Ακούμπησε το εδώ περιμένοντας ανάποδα. Όχι, να το, μετά γιατί... θα το κάνουμε. Ναι, έτσι. Έτσι. Βάλτε το εδώ. Ανάποδα. Έλα, ρε, τέλειο. Δεν σπάει. Όχι. Βγάλε τα κεφτεδάκια. Λοιπόν, τα κεφτεδάκια είναι έτοιμα, δεν θέλουν πάρα πολύ όχι, ώρα. Όχι, είναι έτοιμα. Ίσα-ίσα να χρυσήσουν, έσαστα από πάνω. Έτσι. Ωραία, ωραίο χρώμα, ωραία εμφάνιση. Αυτό το υπέροχο χρυσαφένιο φουσκώσανε κιόλας, είδες. Τι ωραία. Φανταστικά έγιναν. Το ιδανικό του κεφτέ. Πάμε να φτιάξουμε και μία σάλτσα για να τα συνοδέσουμε. Εξπρές. Λοιπόν, τι σάλτσα θα φτιάξουμε εξπρές. Θα πάρουμε ένα γιαούρτι. Ναι. Καλό είναι να είναι. Από εδώ. Ναι, θες να σου φέρω ένα μπολάκι μήπως, όχι, κάτι. Το ίδιο. Α, θα το φτιάξεις μέσα. Τα ίδια υλικά που χρησιμοποιήσαμε, λίγο πάπρικα. Γλυκιά, λίγο πάπρικα καυτερή. Α, δηλαδή ένα αρωματικό λίγο γιαούρτι. Λίγο κάρι, έτσι. Και λίγο αλάτι, πιπέρι έχω εδώ. Μπορώ να βάλω και λίγο πιπέρι, αλλά όχι πολύ, γιατί όλα αυτά πιπερίζουν, είναι καυτερούλια. Και εσύ θα μου βάλεις εδώ μία σταγονίτσα ελαιόλαδο, που εδώ έχουμε τις ιδανικές εφαρμογές του ελαιόλαδου. Για μένα ένα καλό ελαιόλαδο φαίνεται όταν το τρώμε ομό. Βέβαια. Απλά ένα ανακάτεμα. Και θέλουμε και σταθερή ποιότητα, έτσι. Είπαμε, όταν τρώμε ομό ελαιόλαδο. Το γιαουρτάκι, σαν βάση για εύκολες άλτσες στιγμής, είναι ιδανικό. Δροσερό, ναι. Φρεσκάδα. Λίγες θερμίδες. Λίγες θερμίδες. Και εδώ θα πάρω τα, από τα αρωματικά που είχα πριν. Κοιτάξτε τώρα ένα ονειρεμένο πιάτο που θα μας κάνει ο Μιχάλης. Μια σαλτσούλα. Πινελιά. Έτσι. Αποδομημένο. Και θα πάρω λίγο από τα φρέσκα αρωματικά που χρησιμοποιήσαμε. Εξαισίως εξαίσιο ντεκόρ. Στο πιάτο τι πρέπει να έχει, τι λέει η μοντέρνα γαστρονομία, ότι βάζουμε μόνο πράγματα που τρώγονται. Έτσι. Όχι πράγματα που δεν τρώγονται. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι μέσα. Ναι, και τι αρωματικό. Όλα αρώματα. Μαγικό και αφράτο και γεμάτο αρώματα. Μυρίζει κάρι, κάνει λίγο ενδικό. Συγκρατημένο εξωτικό. Υπέροχο. Για τη συνταγή και φτεδάκια λαχανικών σε φωλιά παρμεζάνας θα χρειαστείτε 3 βρασμένες πατάτες πουρέ, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 μέτριο κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας αρακά βρασμένο, μισή κόκκινη πιπεριά, μισή κίτρινη πιπεριά, 1 μικρό κολοκυθάκι, 100 γραμμάρια παρμεζάνα, πάπρικα γλυκιά, πάπρικα καυτερή, κάρι, μαϊντανό άνιστο και φρέσκο κρεμμυδάκι, αλάτι και πιπέρι. Για το τηγάνισμα, αλεύρι, γαλέτα, 2 αυγά, ελαιόλαδο. Για τις φωλιές παρμεζάνας, φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα,